γνωστό, πολύ αγαπημένο παιχνίδι που τη γλώσσα σου εδώ στην εκπομπή. Στην οθόνη που είναι πίσω μου θα δείτε διάφορα πρόσωπα και θέλω να μου λέτε το πρώτο πράγμα που σα έρχεται στο μυαλό. Oh. Πανεύκολο. Αν δεν θέλετε να πείτε, θα γκώνετε τη γλώσσα σα. <Κι> 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 Για να ξεκινήσουμε. Παναγία μου. Η προθιέρια. Η, η, η θεά των θεών. Η Ελένη. Η ευχή και το τέλο του σύμπαντο. Πώ είστε σήμερα. Με την Ελένη. Πολύ. Κοίτα, σίγουρα δεν μπορεί να έχει τον day by day που είχε τότε. Λογικό. Έτσι, γιατί άλλο να είσαι σε μια εκπομπή μαζί. Θα, πούμε, θα μιλήσουμε με ηχητικά, θα πούμε τα διάφορά μα, θα πούμε τα, τα τρελά μα. Έχουμε πολύ, πολύ καλή σχέση. Είναι οικογενειακή σχέση με την Ελένη. Ήμασταν 12 χρόνια. Κάθε μέρα μαζί και με μία σχέση που ήταν, τι να σου πω, ε, ε, εγώ τη χαρακτήριζα ερωτική, ρε παιδί mm. με αυτή τη σχέση. Ήμασταν σαν ζευγάρι. Είναι αλήθεια ότι <συστά> ήσασταν πάρα, πάρα πάρα πολύ αγαπημένε. Πολύ, πολύ, πολύ. <συστά> <συστά> Θέλατε να πείτε κάτι να πω στην επόμενη φωτό. Η Ελένη Μενεγάκη, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι μία πανέξυπνη γυναίκα και είναι ουσιαστικά αυτή που άνοιξε τον δρόμο και ακύρωσε κατά κάποιο τρόπο την τηλεθέαση. Γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη παρουσιάστρια στην Ελλάδα που όπου και αν εργάζεται δεν ενδιαφέρεται κανεί για τη τηλεθέαση που κάνει. Αλλά αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται είναι για τα νούμερα που φέρνει στα εμπορικά. Εγώ αυτό που έχω να θυμάμαι από την Ελένη, δεν έχω συνεργαστεί μαζί τη και νομίζω ότι υπάρχει κόσμο που θα ήθελε. Όταν ήμουν πέρυσι για να πάω στο Μέγκα Καλημέρα και περνούσα τα δοκιμαστικά, το θυμάμαι σαν τώρα. Στο δεύτερο δοκιμαστικό έχει τελειώσει την εκπομπή τη για καλοκαίρι. Ναι. Και ενώ περιμένω στον καναπέ, βγαίνει, έχει φτάσει την πόρτα στα φω, με μόνη μου, Γυρίζει πίσω, με κοιτάζει και μου λέει. Καλή επιτυχία. Πολύ ε, oh, με πήρανε!». Χάλη oh, Λέω με πήρανε!». λέω τώρα. Μόνο που μου είπε καλή επιτυχία, δεν είχα περάσει τη δεύτερη οντισιόν. Ήξερα ότι έχω περάσει. Έλληλα. Δεν ξέρω γιατί. Στα, μου στα, ρούμπα, αυτό το... στα ρούμπα, στα ρούμπα, στα ρούμπα μεγάλη. Στα ρούμπα, μεγάλη. Πάμε στην επόμενη φωτό. Τι είναι, δεν δαγκώνω με κάπου. Μον μου ρε. Δεν μπορώ. Με τον Νίκο περάσατε φάσει. Περάσαμε τη φάση του πρωινού καφέ. Ε, Μετά τον πρωινό καφέ, νομίζω ότι δεν μιλούσατε για κάποιο χρονικό διάστημα, εντάξει. Όχι, όχι, μιλούσαμε. Πήραμε ένα χρόνο γιατί τότε φάγαμε τόσο ξύλο. <laughs> 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 ναι, ναι, ναι okay. <laughs> Έπρεπε να πάμε να κάνουμε λίγο αποθεραπεία. Ξύλο, ξύλο, μιλάμε. Ατελείωτο ξύλο τότε. Γιατί είπαν αυτοί, δεν είναι έτσι. Το πρωινό πρόγραμμα είναι ξανθιέ όμορφε γυναίκε. Πού πάνε αυτά τα δύο εκεί πέρα, τι τα θέλουν. Ε, εντάξει. Εγώ τον αγαπώ. Ε, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σχιζοφρενικά ταλαντούχο και έξυπνο. Ε, και θεωρώ, εμεί όταν ξεκινήσαμε παιδιά πρωινή αυτήν εβδομάδα, νούμερα πρωινού καφέ. Ε, έναρξη πρωινού καφέ. 55%. Μιλάμε κάτι, wow. νούμερα, έβλεπα 48-55. Είχαμε τότε, είχε βέβαια όλο αυτό ο τόρο ναι, που είχε ναι, γίνει, γίνει, που φεύγουν, που προδίδουν, που κάνουν. που, που, δάνουν, πρωινό. που Διαφορετικό πρωινό. Διαφορετικό <laughs> πρωινό, πηγαίνετε στο Σύνταγμα, στα τα είναι αυτά. Γιατί θα πάνε φαγωμένα παιδιά να κάνουν πρωινό. Όλα αυτά αυτά που πάνε συνήθω. Ε, Εντάξει, ο Νίκο είναι κεφάλαιο, δεν το συζητώ. Δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ μα. Ε, μπορώ να σου πω ότι εκείνη την εποχή, μάλλον εγώ ήμουν πιο κότα με στην υπόθεση πρωινό καφέ. Πάμε στην επόμενη. Ε, τώρα είναι η ώρα του δαγκώματος, δεν μπορώ. Λες. Ε. μπορεί να. Λε. Μπορεί, μπορεί τώρα το σκέφτομαι για δε. Όχι, όχι, όχι. Θα δαγκωθώ. Όντω. Όχι, μωρέ, δεν θα δαγκωθώ. Θα μη σου Όχι, δώστε μια ευκαιρία. Θα αλλάξαμε λόγια βαριά. Και τώρα με ζωοπολίο. Λελελελ. Αλλάξατε λόγια βαριά. Έχουμε κατά καιρού. Έχουμε πει λόγια ο ένα τον άλλο. Τηλεοπτικά εννοώ. Δεν ξέρω, εγώ τον τελευταίο καιρό που έτσι θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει Βάζει ένα κομμάτι τρόλ και χιούμορ που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα συζητήσω το κομμάτι του αν είναι ταλαντούχος παρουσιαστή. Δεν τον διαπραγματεύομαι αυτό. Mm -hmm. Είναι ένα πιστόλι παρουσιαστή. Δεν συμφωνούμε με τι απόψει του, εγώ δεν συντάσσομαι. Με... Ε, Αρκετέ φορέ δεν το συζητώ. Αλλά είναι ένα πιστολέρωτη τη τηλεόραση ο Λιάγκας. και να πούμε ότι είναι και ένα άνθρωπο που. Ε, γιατί λένε για την αυτοαναφορικότητα. Βγαίνει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εγώ έλεγα, τον έβλεπα προχθέ που έλεγε. Δεν θυμάμαι σε ποιο υπουργό. Κύριε Τάδε μου, μα βλέπετε. και λέω, μόνο ο Λιάγκα μπορεί να το κάνει αυτό πράγμα με τέτοιο ταλέντο, ρε παιδί μου. Επόμενη. Α, δεν μπορεί να το εδώ. Το πότε έκανα πριν. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Το τρελό αυτό, κορίτσι. Θα πείτε για την Κατερίνα και Εγώ τι να πω. Εγώ έχω μόνο τι καλύτερε αναμνήσει με την Κατερίνα. Διότι φεύγοντα από τη Θέη, συνεργάστηκα δύο χρόνια με την Κατερίνα και ήταν από τα δύο καλύτερα χρόνια τη ζωή μου ε, τηλεοπτικά. Και ω δημοσιογράφος έμαθα πολλά πράγματα δίπλα ναι. στην Κατερίνα. Μου έδωσε επίση πολύ χώρο. Εγώ δεν είχα συνεννοημένο δηλαδή να βγαίνω να λέω τα ρεπορτάζ μου. Που θα βρει τώρα ρεπόρτερ ή. Όχι, δεν οκ, ναι, ναι, ναι. Θα έκανε αυτή την ναι, ναι Είναι Λάρξ γυναίκα αυτά. κομπλεξάριστη. Ε, Περνούσε απλά να πει ένα γεια και μου είχε κάνει δεύτερη καρνταρόμπα με τα καρτελάκια. Α, Δεν καλά. το έχω ξαναδεί, παιδιά. Αυτό είναι όμω με την καινούργια. Δή Άμα δή δή είναι, δή δή είναι τι κάνει. Λένε ρούχα. ρούχα. Δή... Σου λέει πάρτι τσάντα, τι τη αρέσει, πάρτι. Περνούσα να πω ένα γεια και μου λέει περίμενε, περίμενε. Λέω τι έγινε, πάρα αυτό το. Θυμάμαι το. Σαν τώρα δηλαδή, μου λέει πάρα αυτό το λευκό. Λέω τι να το κάνω, καλέ. Δεν είναι ιατρικά να περάσω. Αυτό θα ρωτήσω κι εγώ. Ούτε θα φέρω εγώ κάτι πλούζε ράγκμπι, χαμένο θα πάει. Κρίμα Κατερίνα που δεν φοράμε ίδιο νούμερο παπούτσι. Έχει μια καρτορόμπα τεράστια. Αφού ακόμα και σε γιορτέ και γενέθλια Πήγαινε στα μαγαζιά και μου έπαιρνε ρούχα και τη λέω αγάπη μου. Θέλει να μου. Άσε με. <laughs> και θέλουμε για φιλινάδα, Μακ. Ναι, να περάσω να δω. Έχει <laughs> κανένα αθλητικό κάτι να, να περάσω <laughs> να δω. Κάτι θα έχει. Κάτι θα Είναι κάτι θα χει. από τι κυμπάρισε παρουσιάστριε που και έξω να την πετύχαινα για θέμα. Για θέμα που θα ήμουν έξω και μπορεί να ήταν σε μια στιγμή που θα έχει ένα μπαζάρ. Χωρί να καταλάβει κανένα τίποτα, έπαιρνε δώρα για όλου. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Χωρί το να ναι. βγει έξω για ένα φαγητό και να σε πετύχει και σου πλήρωνε και το τραπέζι που έλεγε, φτάνω σε σημείο να αισθάνομαι άσχημα τι, τι δώρο να πάρει πια σε αυτή τη γυναίκα Η που τα έχει όλα. Είναι ένα extra small size αλλά large, extra, με extra, small, extra, large, uh... με extra yeah. large όλα τη. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Πάμε, πάμε το επόμενο δεν βλέπω. Ε, Αντρέα. Την τελευταία φορά που ήρθε στην εκπομπή και όταν ήρθε, είδα και μία άλλη του έκφανση. Ήταν έναν Αντρέας να σπάει, να κλαίει. Mm -hmm. Εγώ, ήταν η μέρα που σοκαρίστηκα περισσότερο mm. σε Δεν αέρα. Δεν τον είχα ξαναδεί τηλεοπτικά έτσι. Δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Ο Αντρέας είναι, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είναι ένα θεσμό στην τηλεόραση. Είναι η ιστορία, ένα κομμάτι τη ιστορία τη ελληνική τηλεόραση. Και το λέμε γιατί έχει δουλέψει. Τι θε, Θε πρωινό, Θε βραδινό, Θε τηλεπαιχνίδι. Και μιλάμε τώρα ότι σε reality, όλα αυτά. Που είναι πολύ δυσκολο, reality, reality που είναι πολύ δύσκολο. Reality, που είναι πολύ, δύσκολο. Και με την πεμπτουσία του reality, δηλαδή αυτέ οι συζητήσει με την άσπα τσίνα, α στο fame story είναι αξιόπιστε. Βασικά ένα reality για να είναι πετυχημένο ήθελε Ανδρέα Μικρούτσικο τέλο. Ναι, ναι. Ε... Παιδιά, ξεχνάτε το Big Brother Δεν που το έχει γράψει κανένας. ιστορία. <laughs> με τσάκα <laughs> και <laughs> πρόδρομο. Ε, το οποίο όμως α, η διαφορά, να αυτό που λέγαμε, είναι κάποια concept star, δεν το συζητώ, που τα λες ότι με το που κάνω αυτό το concept θα πάει καλά, όταν όμως έχει και αυτόν. Mm. Είναι το πράγμα που απογειώνεται. Ο Αντρέα ξέρει να σου βγάλει ακριβώ, σε διαβάζει και σου βγάζει ακριβώ αυτό. όπως Όπω και το Fame Story, όταν είχε ξεκινήσει τότε το πρώτο yeah. με πολύ χλιαρά νούμερα, μετά με το που μπήκε μέσα ο Ανδρέας και το πήρε επάνω, το απογειώθηκε. Ε, ε, που και... έγινε ο χαμό με την άσπα και τα λοιπά. Εγώ έχω πάει με παλιά σε βέβαια και μπορούν να μου Θα αργήσει δύο ώρε. Αν τι κάνει, παίζει φλάουτο στο καμαρίνι. Τι κάνει. έπαιζε φλάουτο, ε, ξέρω εγώ, στο ε, καμαρίνι. Ε, ε, ήταν η χρονιά που έκανε το reality το από καρδιά που είχα πάει να δω κάτι. Ah. Και ah. θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτε... είναι ένα καλλιτέχνη. Αυτό να πούμε για τον Αντρέα, με τα νεύρα του <laughs> αυτή την εποχή που τώρα είναι οκ. Okay. να πούμε ότι οι άνθρωποι τη τηλεόραση είναι όλοι έχουν τι τις, τις τρέλε του. Αλλά ο συγκεκριμένο είναι ιστορία. Respect. <summer> και το καράβι για τη φωλέγα ντροή. <summer> ε, <summer> ε, <Λεωνόρα>, μελέτη. <summer> την ξέρω και αυτήν αρκετά καλά. Ε, εγώ δεν θα κατε... Αν ήμουν η Ελεονόρα, δεν θα έπαιρνα το ρίσκο τη πολιτική. Γιατί? Γιατί μωρέ, να σου πω κάτι. Είναι κάτι διαφορετικό, γιατί να μην το δοκιμάσεις. Ε, γιατί, όχι, να για, το, το ρισκάρει, για το όλο αυτό του να έχει μάχη που λένε. Ναι, δηλαδή... Ναι, προφανώς το έχει. Ναι, ε, ναι. θέλει το μαχαρά, γιατί φεύγεις από τηλεόραση στην πολιτική, δηλαδή θέλει το στομάχι να είναι νταμάρι. Ε, πα, παρότι εγώ διαφωνώ, είμαι ακριβώς αντίθετη στις πολιτικές απόψει, αλλά είναι η παρουσίαστρα ελβετικός σουγιάς. Δηλαδή κάνει τα πάντα εννοεί. Είναι πολύ εργαλείο. Μπορεί. Και αυτό νομίζω ότι ε, είναι σε όλες τις παρουσιάστριες που έχουν μία ωραία δομή στη σκέψη και καλά ελληνικά. Ε, επίσης το να έχεις κάνει διάφορα πράγματα και δημοσιογραφικά, να έχεις βγει και δρόμο γιατί ε, νομίζω ότι παρουσιαστές, παρουσιαστές στην τηλεόραση που γράφει η ταυτότητα παρουσιαστής, τρεις, τέσσερις νοματέοι να είναι, βάζω και σένα μέσα. Γιατί εσύ είσαι παρουσιαστής τηλεόραση. Δε δε... Δεν γράφει δεν... αυτό όταν παρουσιαστείς. Τι γράφει. Κοίταξε, επειδή είμαι και στην Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου, γιατί ξεκίνησα από το popcorn και τα λοιπά, δημοσιογράφος νομίζω. Και με ένα δημοσιογράφος. Mm -hmm. Αλλά παρουσιαστής νομίζω ότι εννοώ ότι η Ελένη Μενεγάκη, α πούμε, είναι παρουσιαστή. Ναι ναι, 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 Ξεκάθαρα. Εμείς, εγώ έχω κάνει Υπουργείο Γεωργίας, έχω κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, έχω κάνει διάφορα περίεργα. Ε, είσαι δημοσιογράφος Παύλο Παρουσιάστη. Ναι, θέλω να πω ότι με την ταμπέλα παρουσιαστή είναι πολύ λίγοι άνθρωποι. Η Ελεονόρα, επειδή έχει περάσει από πολλά μετερίζια, το έχει. Το Πάμε και στην τελευταία. Α, η Φεούλα. Η Φεούλα. Γκούφι. Φεούλα. Δεν μπορώ με αυτό το κορίτσι που βγαίνει στην εκπομπή. Ε, πέφτει στα ανάσκελο, λε να το μοντέλο του Αρμάνι πάει πέρα. Γκλαπ, σκοντάφτη. Νιέκ, νιέκ, νιέκ. Σκοντάφτη και δεν βλέπει. Γιατί φοράει του φακού. Έχει, <laughs> τη έχει μία γλύκα η Φέη. Ε, που νομίζω ότι είναι επίση ένα, ένα μοναδικό χάρισμα στην τηλεόραση. Η ΦΕΗ μπορεί να σου πει τα πάντα και να είναι με αυτή τη γλύκα και να λε: Ε, γλυκούλα, μου, κουτσουλα, μου». Επίση ένα φαινόμενο. Παρουσιάστρια και επίση ένα μια παρουσιάστρια η οποία ε, λατρεύουν οι εμπορικοί συνεργάτε μα. Ισχύει αυτό. Και εγώ που έχω δουλέψει μαζί τη δύο χρόνια, εγώ την αποκαλούσα και τώρα δηλαδή την αποκαλώ κάπτεν. Γιατί ναι. ήταν εκεί για την ομάδα τη. Κάπτενα, είναι κάπτεν. Ο κάπτεν με κάπτεν θα του στηρίξει μέχρι τελευταία ρανίδος που λένε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι εκεί για όλους, από το μοντάζ μέχρι το τελευταίο άτομο της παραγωγής. Όχι μόνο να ασχοληθεί με την ομάδα, οτιδήποτε και αν χρειαστεί. Τα έχουμε δουλέψει αυτά και τα λέμε, δεν τα λέμε εμεί ναι. έτσι. Εσύ είστε κολλητή με τη ΦΕΗ, δεν είστε. είστε... Κοίταξε, ήμασταν πάρα πολύ κοντά όταν ήμασταν μαζί στο πρωινό. Ναι, ναι. Α, ναι και μερικοί. Σαφώ και αγα... αγαπιόμαστε πολύ, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Mm. Αυτό δηλαδή ακριβώ που λέει η Άννα, ισχύει για μένα, ότι όντω είναι πάρα πολύ δοτική, πολύ large. Μόνο καλά πράγματα έχω να πω για τη ΦΕΗ, για τη συνεργασία μα. Μα έβλεπα τη ΦΕΗ ασχολιόταν ακόμα και. Με τι συνταγέ. Δηλαδή ασχολιόταν με τη λεπτομέρεια. Καθόταν με τον Βασίλη τον Καλλίδι, τι θα βγάλουμε να το Να το αποκαλύψουμε τέλο πάντων. Έγινε κάτι τώρα έτσι, σε σχέση με κάτι που είπαν στην εκπομπή, σαν ρεπορτάζ, σαν τέτοιο. Ότι μπορεί θα... να φεύγει από το sky. Ότι. Όχι, όχι είμαι και για και μένα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και, και μόλι κατάλαβε ότι ενοχλήθηκα, μου έστειλε ένα μήνυμα ότι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί. Εννοείται ότι για ένα ρεπορτάζ δεν αλλάζει ούτε τη γνώμη σου, ούτε τη σχέση σου με να παρουσιαστεί. Το συζητά, το πα παρακάτω, αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν τόσο alert και μου στείλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι συγγνώμη αν έχουμε κάνει λάθο σε αυτό. Για μένα αυτό δείχνει κάτι, ότι έχουμε και μία ανθρώπινη σχέση μέσα στο χώρο. Ναι, ναι, και πράγματι που το έκανα. Και δεν συμβαίνει συχνά, να τα πούμε και αυτά τα πράγματα. Και είναι από του παρουσιάστρε, παιδιά. Επίση δεν συμ... δε συμβαίνει συχνά να σηκώσει το τηλέφωνο για καλεσμένο ίδια. Δηλαδή μου έχει τύχει. Τώρα τηλέφωνο... που θέλουμε μας... το γεργαντάσουμε στην εκπομπή, ποιο θα πάρει. Θα πάρει η για να έρθει. <laughs> ποιο πρέπει να πάρουμε για εσά. Εσύ θα πρέπει να πάρει το θέμη. Συγγνώμη, κάνει τον Κινέζο. Ότι έχουμε, έχουμε φάει τα νιάτα μα εδώ στο After Dark και δεν θα έρθει. Να δε πάθω... <laughs> 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 Τι έχει φάει. Τα νιάτα τη. Τι! Άκου τώρα την απάντηση. Πόσα χρόνια είναι το After Dark. Έξι. Μόνο. Ναι. Άντε Πόσα χρόνια είναι η ε, Και? ε. ε. σε μία πέντε μία. χρόνια θα σας έρθω. <laughs> Καθίστε εσείς εδώ Μίγα, τι σκόθηκες εσύ αμέσως να σκοθείς. Θα σας αφήσω τώρα να τα φάτε. Α, να τα πάρα πολύ ωραία. Έλα εδώ εσύ, έλα. Σε σκούπαμε. Πάμε, πάμε, έλα, έλα. Ο, έλα. χου, χου. χου. Έλα Σαντσέ. Καλή δύναμη. Πάλι μπροστά, δεν να περάσεις.